θέλω λίγο να εστιάσουμε και να πιάσουμε το θέμα των αδέσποτων. Αδέσποτα ζωάκια τα οποία βρίσκονται στους δρόμους της Κρήτης, ο αριθμός τους μεγάλος. Και θέλω να εστιάσουμε στο πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να τα βοηθήσει. Θα πάμε στην συνάδελφο, την Έλλη την Κοκάλη, η οποία αυτή τη στιγμή θα μας μιλήσει και με την ιδιότητα της εκπροσώπου της φιλοζωικής ομάδας Σύριος Ηρακλείου. Έλλη, να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους. Γνωρίζουμε την ευαισθησία σου και την αγάπη σου βέβαια για τα αδέσποτα και για τα ζωάκια γενικότερα. Βιώνουμε ένα δύσκολο τρίμερο τα τελευταία 24 ώρα, με αρκετές καιρικές ιδιαιτερότητες, και θέλω να εστιάσουμε στο πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να βοηθήσει αυτά τα ζωάκια. Είτε γνωρίζει, είτε συναναστρέφεται, είτε έχει κάποιο ζωάκι, είτε δεν έχει. Δύσκολες και βασανιστικές αυτές οι μέρες, κυρίως για τα προστάτευτα πλάσματα, αυτά που βρίσκονται εκτός ενός σπιτιού, στο οποίο θα μπορούσαν να περιβάλλονται με αγάπη και φροντίδα. Είναι ανυπεράσπιστα απέναντι στις καιρικές συνθήκες, και εμείς σαν μέλη της φιλοζωικής ομάδας Σύριος και σαν άνθρωποι που είμαστε ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που πραγματικά υπάρχουν γύρω μας, κάνουμε προσπάθεια να τα βοηθήσουμε, τόσο αυτά που βοηθάμε καθημερινά, φροντίζοντας για την σύντησή τους και για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, όσο και οπουδήποτε πιστεύουμε ότι υπάρχουν ζωάκια τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή παροχή βοήθειας, παροχή τροφής, που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ένα ζωάκι να κρατηθεί στη ζωή. Ιδιαίτερα τα ευάλωτα, όσα είναι μικρής ηλικίας, κουτάπια, όσα είναι άρρωστα, διαγνωσμένα ή όχι, φαίνεται από την όψη τους. Η παροχή τροφής είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να τα κρατήσει στη ζωή. Ένα ζωάκι το οποίο έχει προβλήματα υγείας, δεν μπορεί να προστατευτεί ο οργανισμός του, δεν μπορεί να παράξει την ενέργεια η οποία του είναι απαραίτητη για να επιβιώσει σε συνθήκες όπως αυτές που επικρατούν εδώ που είμαστε, σε έναν εξωτερικό χώρο, εδώ που γίνεται και σύντηση αδέσποτων, όταν μέσα στο αστικό περιβάλλον έχουμε θερμοκρασίες 5-6 βαθμών, στους εξωτερικούς χώρους όπου διαβιούν αδέσποτα ζωάκια που δεν έχουν κανένα καταφύγιο, η θερμοκρασία είναι κατά πολύ χαμηλότερη, και βεβαίως οι ευρύτερες συνθήκες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα πιο δυσμενείς, όταν είναι βρεγμένα, η θερμοκρασία του σώματος τους πέφτει ακόμη περισσότερο, δεν έχουν ενέργεια να καταναλώσουν για να παραμείνουν ζεστά, και αυτό σημαίνει για ένα άρρωστο και ταλαιπωρημένο ζώο θάνατο, εάν μείνει περίπου 16-17 ώρες χωρίς φαγητό. Έλλη, υπάρχουν απώλειες, υπάρχουν ζωάκια που, και τη ζωή του, που έχουν χάσει τη ζωή τους τελευταίες μέρες. Γνωρίζεις πολύ καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθήσαμε και σαν μέλη της φιλοζωικής ομάδας Σύριος και σαν απλοί εθελοντές και σαν απλοί πολίτες να προστατεύσουμε όσα αδύναμα ζωάκια γνωρίζουμε, είτε αυτά που φροντίζουμε καθημερινά, είτε άλλα που βλέπουμε ότι υπάρχουν στις περιοχές από όπου περνάμε, ενισχύοντας πολίτες οι οποίοι θέλουν αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν, οι οποίοι θέλουν να πολλαπλασιάσουν τη βοήθεια που ήδη προσφέρουν. Προσπαθήσαμε και με την παροχή τροφής, επειδή ο Δήμος ήθελε να δώσει μια επιπλέον δώσει μια επιπλέον βοήθεια σε εθελοντές με τροφές. Όμως το γεγονός ότι αποκλείστηκε το κοινοκομείο, αποκλείστηκαν και μέλη του προσωπικού που εργάζονται στο κοινοκομείο, καθιστούσε αδύνατη τη διανομή τροφής. Δώσαμε ό,τι είχαμε εγκαίρως συγκεντρώσει, γιατί εμείς αυτό το ζούμε κάθε χρονιά, ιδιαίτερα το χειμώνα. Προσπαθούμε τις δύσκολες μέρες που γνωρίζουμε ότι ο καιρός θα είναι κακός, να έχουμε επιπλέον τροφή και για τα ζωάκια που φροντίζουμε εμείς και για οποιονδήποτε θα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια σε ένα άλλο ζωάκι. Μοιράσαμε λοιπόν όση τροφή περισσότερη μπορούσαμε. Είναι λίγες οι δυνατότητές μας, γιατί είμαστε άνθρωποι που τις καθημερινές αυτές ανάγκες τις καλύπτουμε με δικά μας μέσα, με τα δικά μας έξοδα. Δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλα έσοδα που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε. Δώσαμε 7 τσουβάλια τροφή σε εθελοντές, σε ανθρώπους, σε πολίτες που ζουν σε περιοχές, κινούνται σε περιοχές που υπάρχουν πάρα πολλά ζωάκια, και να ενισχύσουν τη διατροφή τους και σε πρωινή και σε απογευματινή βάση, γιατί η τροφή καταστρέφεται από τη βροχή και δεν φτάνει καθόλου βοήθεια στα πραγματικά αδύναμα ζωάκια.
με την βοήθεια και άλλων ανθρώπων που μας προσέφεραν άλλα μέσα. Άχυρο για τα ζωάκια που είναι πάρα πολύ αδύναμα και μονώσαμε τους χώρους όπου θα μπορούσαν να βρουν καταφύγιο για λίγες ώρες, ένα στεγανό σημείο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ειδικά σε περιοχές όπως η βιομηχανική που το βράδυ ρίχνει χιόνι και χαλάζει και υπάρχουν πάρα πολλά άρρωστα ζωάκια. Αυτό το καταφέραμε με τη βοήθεια φίλων μας που γνωρίζουν τι προσπαθούμε να κάνουμε. Κάνουμε έκκληση. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε παντού. Όπως ναι. και ο Δήμος, αν μπορούσε, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ενισχύσει και άλλους ανθρώπους, δεν έχει τη δυνατότητα έκκληση να το κάνει. Έκκληση για βοήθεια, λοιπόν. Πάρα πολλά ζωάκια είναι δίπλα μας. Οποιοσδήποτε πολίτης είναι εν δυνάμει εθελοντής και είναι εν δυνάμει ο άνθρωπος που μπορεί να σώσει ένα ζωάκι με μια πολύ απλή κίνηση, μια χούφτα τροφή, λίγο καθαρό νεράκι και μια γωνίτσα για να περάσουν αυτές οι δύσκολες ημέρες. Όταν βρέχονται τροφή. Τα ζωάκια και να φάνε είναι... Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Μια χούφτα τροφή είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι. Οι εθελοντές είναι ελάχιστοι. Οι εθελοντές που μπορούν να βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο. Ο καθένας προσφέρει αυτό που μπορεί. Τα σπίτια μας είναι γεμάτα σκυλάκια που έχουν ανάγκες, γεμάτα γατάκια. Και είναι αδύνατο να μπορέσουμε, ακόμη και γνωρίζοντας ότι υπάρχουν ζωάκια που έχουν ανάγκη, να αναλάβουμε περισσότερα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Στο κοινοκομείο, για το κοινοκομείο υπήρχαν σκυλάκια τα οποία θα ήταν μέσα στα κλουβιά αυτή τη στιγμή. Έχει χιόνι, γίνονται προσπάθειες καθημερινά με γκρέιτερ για να μπορούν να φτάσουν υπάλληλοι και να αφήσουν λίγη τροφή. Θα έπρεπε να ήταν εκεί ζωάκια τα οποία χρήζουν νοσηλείας. Τα έχουμε στα σπίτια μας, τα έχουμε σε κατοίκον νοσηλεία, τα έχουμε σε κτηνιατρία με δικές μας δαπάνες, γιατί θα πέθαιναν υπό τέτοιες συνθήκες, ναι. ακόμη και μέσα στους κλωβούς του κοινοκομείου με το χιόνι που υπάρχει στην ορεινή περιοχή. Κάνουμε ό,τι μπορεί Μάλιστα, ο καθένας, το λίγο που μπορούμε. Οι τηλεθεατές που επιθυμούν λοιπόν, μπορεί να πολλαπλασιάσει. Ακριβώς, είτε θα απευθυνθούν σε εσάς να σας βοηθήσουν, να συνδράμουν στο έργο σας, είτε ο καθένας μόνος του. Ατομικά. Και αυτό Μάλιστα, γίνεται. Μάλιστα. Εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε όπου υπάρχει ανάγκη, όμως οι άνθρωποι Σωστό. Τα βλέπουν δίπλα τους, τα σκυλάκια και τα γατάκια, τα ζωάκια που έχουν ανάγκη και μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Όλοι δεν είμαστε ενδυνάμοι εθελοντές, εγώ αυτό ξεχωρίζω. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, ακριβώς, είμαστε ενδυνάμοι ο άνθρωπος που θα σώσει ένα ζωάκι Μάλιστα. με αυτή τη μικρή, την απλή κίνηση που είναι Έλλη. Ουσιαστικά ανέξοδη. Όμορφα τα λόγια σου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά ο καθένας από εμάς να βοηθήσει. Είμαστε άνθρωποι, ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με αδέσποτα, δεν είναι τίποτα. Τι υπηέλει μία χούφτα, λίγο τροφή και λίγο νεράκι προκειμένου να περάσει αυτή η δύσκολη εβδομάδα.